Οικογενειακή υπόθεση τα Serpent Off-Road στο Velocity Models. Ο νεαρός Νικόλας απέκτησε SRX 8 Pro Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά για το 2023 βεβαίως. Με γεια! Έτσι γίνεται στην Αρσία Χαρνέ, το παρεάκι πέρασε τις γιορτές λιώνοντας ό,τι υπήρχε. Ο Δημητρίου έχει πανέτοιμο ένα X-Ray X4 για το 23 για να δούμε εάν θα τα πάει όσο καλά τα πάει και στην 1.10 νίτρο. Στην Ουγγαρία καλά αποτελέσματα X-Ray και κυρίως νεαροί και νεαρές στα βάθρα. Πολύ ωραία. Ο Γάλλος Μισοντέ μαζί με τον Γάλλο Λεμέρ ετοιμάζονται για την Πάντοβα του πρώτου αγώνα της χρονιάς Indoor με τα HB Racing. Σχετική έκπληξη στον χώρο των καυσίμων, ο παγκόσμιος Όνκαρο και ο παγκόσμιος Ρόνεπαλκ άφησαν τη Runner Time και συνεχίζουν με Energy Fuel, ένα ιταλικό καύσιμο που μάλλον έρχεται και στην Ελλάδα. Με λάστιχα Hot Race ο Αμερικανός Tanner Denny. Ο Ράιαν Ολούτ συνεχίζει όπως εδώ και πολλά χρόνια με λάστιχα τη Σάκα. Ο Γερμανός Νόιμαν, πολύ δυνατός παίκτης, άφησε τη Σουμάχερ και συνεχίζει με S-Works και στην 1.10 μετά την 1.8. Ο Σπένσερ Ρίβκιν στην Αμερική θα παίξει με κινητήρα της Reds Racing. Ο Ντέιβιντ Ρόνεφαλκ άφησε τα σέρβου της Highest. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα επιλέξει. WRC 1.8 μπάγκι για τον Ryan τον Καβαλιέρη στην Αμερική που άφησε την TLR με lap monitor ατομικό σύστημα χρονομέτρησης θα κάνει τις προπονήσεις του ο Τάιον Τέσμαν. Ο γνωστός μας Ιταλός Μπαρουφόλο έκανε δική του μικρή επιχείρηση Μπαρού RC να φτιάξει options και accessoire μάλλον για μπάγκι για να δούμε. Νέα καπάκια θα ετοιμάσει η Sismic και ο Σεμπαστιανό Λεωνάρ με 3D εκτυπωμένα κομμάτια δοκιμάζει καταστάσεις στα καπάκια για το τελικό καλούπι. Πολύ ωραία. Η Genius θα παρουσιάσει το GTC 823 1.8 GT σε νίτρο και σε ηλεκτρικό. Για να δούμε. Όσο Άρες συνεχίζει με το HB του, όμορφο αυτοκινητάκι και για το 23. Καλή χρονιά εύχεται η Sismic και μάλλον νέο λάστιχο έρχεται σύντομα για τα 1.8 μπάκι.